Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν μοναχό από το Άγιο Όρος στην εκπομπή μας, τον πατέρα ή γέροντα Σάβα Λαβριώτη. Καλησπέρα σας, πατήρ Σάβα. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Το λέμε ακόμη ή τελείωσε? Όχι, τελείωσε την απόδοση του Πάσχα. Το λέμε ακόμα και αύριο, μέχρι αύριο το απόγευμα. Α, μέχρι αύριο το απόγευμα, ωραία. Ναι, τελευταία φορά λοιπόν το λέμε, να το ευχαριστηθούμε. Μέχρι αύριο. Πραγματικά με αυτά που περνάει η Ορθοδοξία, η Ανάσταση νομίζω ότι είναι το τελευταίο που θα μας σώσει. Ο Γιάννης ο Ζερβός, καλησπέρα Γιάννη Ζερβέ, καλώς ήρθες, δικηγόρος, νομικός. Παναγιώτης Κικιδόπουλος, σχολιαστής μας, καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα στον πάτερ. Έχω και εγώ εικόνα. Έχετε εικόνα? Τώρα έχω εικόνα, ναι. Ωραία, χαίρομαι. Ο Γιάννης Χατζιαντωνίου, συνδικαλιστής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιάννη μου. Και η κυρία Αναστασία Βασιλάκη, ψυχολόγος. Καλώς ήρθες, Αναστασία Βασιλάκη. Λοιπόν, πατήρ Σάβα Λαβριώτη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Ποιες είναι οι τελευταίες βασικά εξελίξεις όσον αφορά την Πανορθόδοξη Σύνοδο? Γιατί από ό,τι βλέπουμε τώρα και τίτλο στην εκπομπή, τορπίλη Πατριαρχείου Μόσχας στην Πανορθόδοξη. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση πολλές εκκλησίες να μην μετέχουν τελικά. Εσάς τι λένε οι πληροφορίες σας? Μας η πληροφορία μας λένε ότι η εκκλησία της Βουλγαρίας δεν θα συμμετέσχει. Mm-hmm. Δεν θα συμμετάσχει γιατί, όχι τόσο για λόγους, για τους λόγους που επικαλείται το Πατριαρχείο Μόσχας, αλλά για λόγους δογματικούς. Δεν συμφωνεί με όλα τα κείμενα αυτά που θα είναι προς, όχι προς ψήφιση, αλλά προς επικύρωση. Φυσικά το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως τους έστειλε μήνυμα και τους είπε ότι από τη στιγμή που τα έχετε ψηφίσει πρέπει και εσείς να έρθείτε. Να συμμετέχετε. Να συμμετέχετε. Μπράβο. Αλλά το Πατριαρχείο Βουλγαρίας, ναι, έχει αναθεωρήσει τη στάση του και καλώς κάνει, διότι τα προσψήφιση θέματα δεν είναι, χρήζουν αλλαγής. Μάλιστα. Όπως? Κοιτάξτε να δείτε, στο έκτο άρθρο που μιλάει για τις σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο, γίνεται αναγνώριση de facto των αιρέσεων. Εμείς ξέρουμε, μία σύνοδος συγκαλείται για να καταδικάσει αιρέσεις που αναφύονται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, σε αυτή την λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο θέλουν να αναγνωρίσουν τις αιρέσεις του παπισμού και του προτεσταντισμού. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο και πρωτοφανές. Μήπως είναι λάθος όμως αυτό, μήπως δεν ισχύει? Όχι, ισχύει, πώς δεν ισχύει, αφού είναι ξεκάθαρο. Γιατί το λέτε, από πού σας προκύπτει? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας διαβάσω ακριβώς τι λέει. Ωραία. Λέει λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Μισό λεπτό, γιατί σας χάσαμε λίγο, ή εδώ πέρα μέσα στο στούντιο είναι ο ήχος χαμηλός? Σας χάσαμε λίγο, δεν ξέρω το κινητό σας, τηλέφωνο, δεν ξέρω το τηλέφωνο σας, κάτι έχει. Δεν σας να είμαι πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μπράβο, πολύ ωραία. Έτσι. Ωραία. Καμπάνα λοιπόν, τώρα είστε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν, ναι, λέει στο άρθρο αυτό, ναι, αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία με ταυτής. Ναι. Παραβλέποντας έτσι τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που λέει μέσα αναγνωρίζει ότι οι παπικοί και οι προτεστάντες τις αναγνωρίζουν ως εκκλησίες, ιστορικές εκκλησίες, που δεν υπάρχει κοινωνία μεταξύ μας. Είναι ξεκάθαρο το κείμενο, δεν είναι κάτι το οποίο χρήζει να το αναλύσουμε περαιτέρω. Ένα λεπτάκι. Μήπως αυτό γίνεται, μήπως αυτή η ονοματοδοσία, ας το πούμε, ή ο χαρακτηρισμός γίνεται στο πλαίσιο μιας οικειότητας και διάθεσης προς συζήτησης με αυτούς και δεν είναι κάτι πιο ουσιαστικό? Όχι, είναι ουσιαστικό, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δυστυχώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει αναγνωρίσει, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έγινε το 1965, οριοθετήθηκε από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα Σπύρου, ο οποίος έκανε άρση της ακοινωνισίας μεταξύ των Ορθοδόξων και των Παπικών,
Το οποίο όμως ήταν μια απόφαση η οποία δεν ήταν πανορθόδοξα απόφαση, ήταν του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Τι έγινε με αυτή την απόφαση, η ακοινωνισία δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η απόφαση. Ακοινωνισία είναι κανονικά ή των αναθεμάτων, άρση των αναθεμάτων. Μάλιστα. Δηλαδή, για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί στον κόσμο, τον απλό που ίσως δεν τα ξέρει και να τα παρακολουθήσει λίγο καλύτερα, το 1054 έγινε το οριστικό σχίσμα, αποκόπηκαν, είναι καλύτερο αυτό να το πούμε, η παπική από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έγινε το σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής τότε Εκκλησίας, οπότε οι παπικοί αποκόπηκαν και τους θεωρούμε από τότε αιρετικούς, εκτός Εκκλησίας. Αποσχίστηκαν από την Εκκλησία. Ναι. Το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, που δεχόμαστε ότι είμαστε εμείς, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι τεράστιο. Μεταξύ της Ορθοδόξης Εκκλησίας και της Παπικής Παρασυναγωγής. Δεν μπορούμε να την ονομάσουμε Εκκλησία. Το 1965 ο Πατριάρχης Αντιναγόρας ήρε τα αναθέματα. Δηλαδή στην ουσία έκανε πάλι την ένωση. Ότι δεν έχουμε διαφορές. Αυτό το πράγμα όμως δεν ήταν σε επίπεδο πανορθόδοξο. Ήταν μια δικιά του απόφαση του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και γι' αυτό υπήρχαν πάρα πολλές οι αντιδράσεις. Ειδικά το Άγιον Όρος είχε διακόψει τη διαμνημόνευση του ονόματος. Ναι. Λοιπόν, και πάρα πολλές άλλες επαρχίες και στην Ελλάδα και είχε γίνει γενικώς ένας άλλος. Διότι το χάσμα που μας χωρίζει είναι μέγα μεταξύ των παπικών και της Εκκλησίας μας. Ναι. Αυτό λοιπόν τώρα που προσπαθεί να γίνει, στην ουσία μεθοδεύεται εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούριο που έρχονται να μας πούνε ότι τώρα θα αναγνωρίσουμε την Εκκλησία. Ήδη τις έχουν αναγνωρίσει, αλλά τώρα θέλουν να γίνει και με στάμπα. Δηλαδή, στην ουσία, αυτή η σύνοδος είναι μια κατοχήρωση ότι του οικουμενισμού, της πανερέσεως, ότι όλοι είμαστε ένα, ότι όλοι είμαστε Εκκλησίες του Χριστού. Πράγμα το οποίο είναι τελείως απαράδεκτο. Και θα μπορούσαμε να πούμε, να στηρίξουμε αυτό που λέτε, κύριε Λοΐζο, αν δεν είχαμε δείγματα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι όλο αυτό τον καιρό, στα 20 χρόνια, 22 χρόνια πόσο είναι της Πατριαρχίας του, συνεχώς αποκαλεί τους παπικούς Εκκλησία ότι πρέπει να ενωθούμε πάλι, ότι είμαστε στην ουσία το ίδιο. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε δηλώσεις του συγκεκριμένα, αλλά αυτό πρεσβεύει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, παρά ότι είναι 20 χρόνια εκεί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στη θέση που είναι, δεν έχει καταφέρει να γίνει αυτή εδώ η ένωση. Προφανώς, γιατί υπάρχει ένα χάσμα μέχρι στιγμής. Ναι. Και το χάσμα είναι και δογματικό και λειτουργικό. Κυρίως δογματικό. Κυρίως δογματικό το χάσμα. Εμείς για να μην τώρα, μισό λεπτάκι. Στην περίπτωση, ένα λεπτάκι όμως. Είναι κακό να είσαι όμως σε μία προσπάθεια ένωσης με τους καθολικούς ή με τους παπικούς? Εδώ είναι τώρα το μεγάλο ερώτημα. Γιατί και η εκκλησία μας, αν πάμε στην Κυριακή στα Ειρηνικά, αν πας στην Κυριακή στην εκκλησία, ακούς υπέρ της ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Μην το εξηγούμε. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, αλλά μην το εξηγούμε όπως θέλουμε. Όχι. Ο καθένας όπως το εξηγεί το θέλει. Ναι. Εσείς όπως θέλει το εξηγείτε. Όχι, θα το εξηγήσουμε όπως το εξηγεί η Εκκλησία μας. Θα το εξηγήσουμε και εκεί θα πάμε, εντάξει. Έτσι. Ωραία. Να πάμε εκεί. Θα σας πω ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενώσεως. Να πάμε εκεί, να μιλήσουμε τα λόγια του Χριστού. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, προσέξτε. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν μπορεί ο καθένας μες στην Εκκλησία να λέει ό,τι θέλει. Εμείς πρεσβεύουμε τη διαχρονική Εκκλησία του Χριστού. Αυτοί που μας έχουν παραδώσει Άγιοι Απόστολοι, που μας παράδωσαν Άγιοι Πατέρες μας και συνεχίσουμε την παράδοση. Φυσικά και θέλουμε όχι μόνο τους παπικούς και τους Προτεστάντες και όλοι να γυρίσουμε πίσω στην Εκκλησία, αλλά πώς, με τον σωστό τρόπο. Ο σωστός τρόπος ποιος είναι? Να γυρίσουν αυτοί εκεί που ήτανε, όχι να πάμε εμείς εκεί που είναι αυτοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλύσουμε τα δόγματα της Εκκλησίας για να βρεθούμε κάπου στη μέση. Και αυτό που μας λένε περί αγάπης, αγάπη εν αληθεία. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε στους άλλους ότι είσαστε καλά εκεί που είσαστε, σώζεστε. Η δογματική της Ορθοδόξης Εκκλησίας και ειδικά το άρθρο του Σύμβολου της Πίστος που λέει «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν και ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών», μας προσδιορίζει ότι η σωτηρία μας βρίσκεται μόνο, αυτό το λέει Εκκλησία, δεν το λέω εγώ, βρίσκεται, και φυσικά, βρίσκεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία το πλήρωμα της χάριτος. Οπότε εμείς είμαστε αναγκασμένοι εν αγάπη φυσικά και εν αληθεία να πούμε στους αιρετικούς
που έχουν αποσκιστεί από την Εκκλησία ότι πρέπει να γίνεστε πίσω, όχι να τα βρούμε κάπου στη μέση. Και γι' αυτό, και αυτό που είπατε προηγουμένως, όντως ισχύει, ότι και της των πάντων του ανενώσεως, αλλά των Ορθοδόξων Εκκλησιών και όταν υπάρχουν σχίσματα μεταξύ των Εκκλησιών. Γιατί το σχίσμα, όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος, είναι κάτι ευκολοθεράπευτο. Ναι. Η αίρεση όμως δεν είναι ευκολοθεράπευτη και πρέπει να γυρίσουν εκεί που ήταν. Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι. Πατέρα Σάβα, υπάρχει η άποψη στον κόσμο ότι γιατί να μην γίνουν όλα αυτά όπως το είπε ο Λοΐζος. Υπάρχουν δείγματα από την πλευρά των παπικών, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν προτάσεις που δείχνουν ότι έρχονται σε αυτό που προηγουμένως αναφέρατε, δηλαδή στην ορθή πίστη και διδασκαλία. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, όπως είπατε προηγουμένως, από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τώρα και πριν, να υπάρχει αυτή η τάση. Υπάρχουν, έχουμε δει δείγματα ότι εκείνοι θέλουν να διορθώσουν κάτι ή μήπως επιδιώκουν την εσωμάτωση στο δυτικό πρότυπο. Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ εύστοχη. Δυστυχώς όχι μόνο έχουμε δει σημάδια μετανοίας και να ξαναγυρίσουμε πάλι στην ενότητα που είχαμε, που και εμείς την επιθυμούμε, έτσι, στην ενότητα που είχαμε την πρώτη χιλιετία, αλλά προσπαθούν να μας υποτάξουν εμάς τους Ορθοδόξους. Και εδώ είναι το θέμα, ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, να δούμε ότι ο Πάπας δεν μετανοεί. Δεν μπορεί να πει ότι, ξέρετε κάτι, εδώ και χίλια χρόνια το φιλιόκβε που έλεγα αιρετικό, το πρωτείο εξουσίας είναι κάτι τελείως αντίχριστο και όλες αυτές οι αιρέσεις, 200 τόσες αιρέσεις που κηρύσσει, που έχει από τότε, που έχει αποσχιστεί, έχουν δημιουργήσει, ότι εντάξει είμαστε λάθος, τώρα θα ξαναγυρίσουμε στο σωστό. Δεν γίνεται, δεν θα το κάνει ο Πάπας. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε τον Πάπα να καταράσετε, γιατί αυτό ήταν αιτία. Όχι πως εμείς έχουμε καμία διάθεση να καταρώμαστε κάποιον. Θα είναι αιτία γιατί. Θα είναι, αυτός θα είναι ο αντίχριστος. Αυτός θα είναι σχίσμα. Και αυτός ανα, ναι. Λοιπόν, γιατί όντως είναι αντίχριστος ο παπισμός. Μακάρι να γυρίζανε πίσω, να ήμασταν όπως ήμασταν στην πρώτη χιλετία, αλλά αυτό δεν γίνεται. Άρα υπάρχει από την πλευρά μας, από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και από άλλες εκκλησίες, υπάρχει τάση να τα βρούμε, αλλά με κάποιες παραχωρήσεις. Ναι, το οποίο είναι απαράδεκτο. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Έτσι. Δεν τα βρίσκουμε έτσι. Ναι, αυτό δεν είναι αυτό ακριβώς. Δεν τα βρίσκουμε έτσι. Στην ουσία κάνουμε ένα συμβιβασμό, αλλά ούτε συμβιβασμός είναι. Υποτασσόμαστε. Και έτσι. Αυτό δυστυχώς είναι, από ό,τι θα γνωρίζετε κι εσείς, διότι τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων έτσι. Κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Θέλουν να κάνουν μια παγκόσμια θρησκεία, έτσι. Μια παγκόσμια οικονομία και μια παγκόσμια κυβέρνηση. Η παγκόσμια θρησκεία λοιπόν, για να γίνει, και εδώ πέρα ερχόμαστε στη Σύνοδο για να εξηγήσουμε και στον απλό κόσμο τι γίνεται. Η παγκόσμια θρησκεία για να γίνει πρέπει να ενωθούν όλες οι θρησκείες. Για να ενωθούν όμως όλες οι θρησκείες πρέπει να γίνει πρώτα η ένωση των κατ' όνομα χριστιανικών ομολογιών και εκκλησιών. Για να γίνει αυτό θα γίνει με αυτή τη Σύνοδο. Γι' αυτό και βλέπετε ορθόδοξος τύπος... Συγγνώμη, ναι. Άνω τελεία σας διακόπτω. Ναι, ναι. Όχι με αυτή τη σύνοδο. Δεν γίνεται αυτή η σύνοδος για να γίνουν, για να ενωθούν όλες οι εκκλησίες οι χριστιανικές αυτή του κόσμου, αυτή τη στιγμή. Γιατί είπατε αυτό το πράγμα, σας διορθώνω δηλαδή. Οι χριστιανικές εκκλησίες. Ναι, σε αυτή τη σύνοδο δεν θα ενωθούν οι χριστιανικές εκκλησίες. Δεν υπάρχει θέμα ένωσης χριστιανικών εκκλησιών σε αυτή τη σύνοδο. Μα υπάρχει θέμα, αλλά είναι κρυμμένο. Εδώ αυτό προσπαθούμε εμείς να φανερώσουμε. Διότι ο τρόπος που έχουν αυτό που λέει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει δεν είναι απλό πράγμα. Αναγνωρίζει την ιστονική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία μεταυτής. Αυτό το πράγμα μην το αγνοείτε. Στην ουσία αναγνωρίζουμε ναι. τις άλλες ομολογίες ερώτημα. Και, ερώτημα. Και αιρέσεις ναι. ως εκκλησίες. Μισόλυ... Δηλαδή είναι αναγνώριση. Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, ναι. αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση, η ναι. οποία πραγματικά είναι και η αιτία, ας το πούμε, όλης της αντίδρασης. Γιατί ναι. δεν βλέπω άλλους λόγους αντιδράσεις τώρα του πώς θα κάτσουν οι καρέκλες που θέλει ο Μόσχας. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά θα σας πω τέλος πάντων, στη συνέχεια. Πάνω σε αυτό το θέμα πάντως. Πάνω σε αυτό το θέμα. Όλα αυτά δεν είναι από κοινού συζητημένα και αποφασισμένα έτσι ώστε να έρθουν προσφύβηση. Δηλαδή δεν είναι ότι έκατσε ο Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης από μόνος του και έγραψε ή του τα έδωσαν οι Αμερικάνοι ή του τα έδωσαν οι Σιωνιστές, δεν ξέρω και εγώ ποιος τι, και απλά τα δίνει στους υπολείπους. Προφανώς συσκέφθηκαν
εκπροσώπη όλης της Ορθοδοξίας, από όλα τα Πατριαρχία και από όλες τις Αρχιεπισκοπές και συνέταξαν αυτό το κείμενο. Και τώρα το πάνε προς ψήφιση οι μεγάλοι. Σωστά, Πατήρ Σάβα, ή κάνω λάθος? Κάνετε λάθος. Α, κάνω λάθος, μάλιστα. Διορθώστε με λοιπόν. Ναι, θα σας... Όχι, δεν έχουμε... Απλώς θα σας πω πώς έχει γίνει για να καταλαβαίνετε κι εσείς και, και θα το πούμε και με ιστορικό πλαίσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Τζελεγκίδης, καθηγητής στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είχε δηλώσει το εξής. Τα κείμενα... Καταρχήν να σας πω ότι εδώ και δεκαετίες ετοιμάζουν αυτή τη μεγάλη σύνοδο. Ναι, 50 χρόνια λένε. Έχουν, αυτά τα κείμενα προς ψήφιση τα έχουν εδώ και δεκαετίες, τα διαπραγματεύονται. Λοιπόν, ποιοι? Οι αυτοκέφαλες εκκλησίες. Και μέσω του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ναι, αλλά και μέσω των προσυνοδικών συνόδων που έγιναν. Των προσυνοδικών που έγιναν. Μπράβο. Είχε πει λοιπόν ο κύριος Δημήτρης, ο κύριος Τζελεγκίδης, είχε πει ότι τα κείμενα αυτά που έχουν ψηφιστεί είναι μετέωρα. Προσέξτε λίγο. Τα διαχειρίζονταν κάποιοι αντιπρόσωποι των εκκλησιών, οι οποίοι είπαν τις απόψεις τους, υπέγραψαν τα κείμενα εξ ονόματος των τοπικών βέβαια εκκλησιών, πλην όμως οι ιεράρχες των εκκλησιών αυτών δεν είχαν ιδέα ποιες ήταν αποφάσεις των αντιπροσώπων τους. Α, μισό λεπτάκι. Αυτό εδώ τώρα που λέτε, το λέει ένας άνθρωπος, το λέει ο Τζελεγκίδης. Είναι δυνατόν ο Ιερώνυμος ή ο Χριστόδουλος ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος Πατριάρχης, ο Ειρηναίος ή ο Θεόφιλος των Ιεροσολύμων, να μην είχε ιδέα τι υπέγραψε ο εκπρόσωπος του? Δυστυχώς όχι μόνο οι εκπρόσωποι του. Δεν το θεωρώ λογικό αυτό το πράγμα. Δυστυχώς όχι μόνο. Θα σας πω ότι είναι λογικό και θα σας το εξηγήσω αμέσως. Δεν μπορώ να το πιστέψω κιόλας. Όχι μόνο οι αντιπροσώποι τους δεν ήξεραν, όχι μόνο αυτοί δεν ήξεραν, αλλά και ο λαός δεν γνώριζε τι κάνανε. Καλά, εντάξει, ο λαός εννοείται. Αλλά οι αρχηγοί των εκκλησιών είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν τι υπογράφουν και πού. Όχι, ο λαός γιατί εννοείται? Εντάξει, γιατί ο λαός είναι στο σκοτάδι. Δεν τον ενδιαφέρει, Πατήρ Σάβα, το λαό. Δεν τον ενδιαφέρει. Τότε γιατί θεσπίζουν στο 22ο άρθρο, κύριε Λοΐζο, γιατί θεσπίζουν ότι όποιος δεν δεχτεί αυτή την σύνοδο και ότι όποιος δεν συμπλέψει θα αφορίζεται? Γιατί? Δεν λένε... ξέρουμε ότι στη διαχρονία... Δεν λένε ακριβώς αυτό. Λέει ότι όποιος κάνει τον προστάτη της Ορθοδοξίας καταδικάζεται και είναι εκτός πλαισίου αυτού. Όχι, δεν το λέει έτσι. Κάπως έτσι. Όχι. Όποιος δεν ακολουθήσει τις αποφάσεις. Διαβάστε λίγο το άρθρο. Θα το διαβάσουμε. Ωραία, αν το έχετε και εσείς μπροστά μου, μπορείτε να μας το διαβάσετε εσείς. Αλλά να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σας πήγα να κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Και ουσιαστικά μου είπατε ότι κάνω λάθος, αλλά στην πράξη, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά τα λεγόμενά σας, δεν κάνω λάθος. Ουσιαστικά, εάν το γνώριζαν ή δεν το γνώριζαν, εντάξει, εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Οι εκπρόσωποι τους όμως υπέγραψαν. Υπέγραψαν οι εκπρόσωποι τους, αλλά προσέξτε. Αυτό όμως έγινε συνολικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φορτωθεί μόνο στο Βαρθολομαίο. Εδώ πρέπει να το πάρουν όλοι στις πλάτες τους αυτό. Το παίρνουν όλοι. Μα φυσικά δεν το φορτώνουμε μόνο στον Πατριάρχη. Και κάτι ακόμη. Ο Πατριάρχης απλώς είναι ο συντονιστής. Ωραία, και κάτι ακόμη, Πατήρ Σάβα Λαβριώτη. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι μόνοι που αντιδρούν για αυτό το ζήτημα είσαστε εσείς οι αγιορείτες. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν είδα εγώ κανέναν άλλον αρχηγό εκκλησίας να αντιδράσει πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, αντίδρασαν οι Βούλγαροι τώρα. Ναι, αλλά όχι πάνω, όχι γι' αυτό. Γι' αυτό. Όχι γι' αυτό. Στο τέλος γιατί αυτοί θέλουν τα λείψανα, να μην δώσουν τα ιερά λείψανα πίσω. Γι' αυτό αντιδρούν. Αν δείτε στο τέλος της ανακοινώσεως που έχουν κάνει, ναι, είναι ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε μια τέτοια σύνοδο η οποία είναι αντιορθόδοξη. Και όχι μόνο αυτό, και η Εκκλησία της Γεωργίας, ναι, και αυτή έχει το ίδιο πράγμα. Απλώς θέλω να σας πω ότι η αντίδραση η δικιά μας, σαν αγιορείτες, δεν είναι μοναδική. Υπάρχουν πληθώρα Μητροπολιτών, μάλιστα, και μάλιστα αν είχατε παρακολουθήσει την ημερίδα που έγινε στον Πειραιά, ναι, που την είχαν διοργανώσει 5 Μητροπόλεις, ήταν βασικά ο κυρίος διοργανωτής ήταν ο Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Πειραιός, ήταν ο Μεγαλοπόλιος και Γόρτινος κύριος Ερεμίας, ήταν ο Γλυφάδος ο Παύλος, ήταν ο Ναυπάκτο και Βλασίου ο Ιερόθεος. Και τι είπαν αυτοί? Αυτοί ήταν όλοι ενάντια στη Σύνοδο και μάλιστα με θεολογικό τρόπο. Είχαμε πάρει κι εμείς... Απέχουν όμως από τη Σύνοδο αρκετοί εξ αυτών, τουλάχιστον ο Σεραφείμ και... Φυσικά απέχουν, γιατί ένα άλλο που καταπατείται στη Σύνοδο αυτή, ενώ ο Πατριάρχης και οι αρχιερείς αυτοί προβάλλουν τη συνοδικότητα και όντως η συνοδικότητα είναι το σύστημα που δουλεύει η Ορθοδοξία μας, έτσι, στην ουσία το καταπατάνε το σύστημα της συνοδικότητας. Πώς το καταπατάνε? Γιατί? Θα σας πω.
Από ό,τι ξέρουμε, όταν γίνεται σύγκληση μιας συνόδου, είτε είναι οικουμενική είτε είναι τοπική, συνήθως σε πανορθόδοξο επίπεδο, πρέπει να καλέσουν όλους τους επισκόπους και τους επαρχιούχους, διότι και αυτοί πρέπει να αντιπροσωπεύσουν το ποινιό τους. Λοιπόν, σε αυτή όμως τη σύνοδο έχουμε κατάφορη καταπάτηση του συνοδικού συστήματος, διότι όχι μόνο δεν καλούνται όλοι οι αρχιερείς, αλλά καλούνται 24 αρχιερείς από κάθε εκκλησία και ψήφο δεν θα έχουν αυτοί οι 24 αρχιερείς, αλλά θα έχει μόνο ένας. Δηλαδή στην ουσία, να το κάνουμε λίγο πιο λιανά και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει, ας πούμε, 84 αρχιερείς που θα έπρεπε όλοι να ψηφίζουν και όλοι να είναι καλεσμένοι. Όμως είναι μόνο 24, δηλαδή αντιπροσωπεία από την Ελλαδική Εκκλησία. Και δεν έχουν ψήφο. Ναι, συν έναν, ο οποίος ο ένας μόνο θα ψηφίσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο τα Πατριαρχία και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες θα ψηφίσουν σαν αυτοκέφαλες εκκλησίες και όχι σαν σύνολο των επισκόπων. Έναν το, για να βγει όμως για να βγει η απόφαση της αυτοκέφαλης, προφανώς δεν θα υπάρξει η ψήφος μεταξύ των επισκόπων της αυτοκέφαλης ή των αρχιερέων. Δηλαδή ο Ιερώνυμος θα έχει 24 μαζί του. Οι 24 ναι. θα πούνε όχι και αυτός θα πάει να πει ναι από ναι. μόνος του. Έτσι. Γιατί αυτός έχει την ψήφο. Δεν την έχουν οι άλλοι. Ναι, δεν θα ψηφίσουν μεταξύ τους. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν είναι αυτό ότι οι Τούρκοι δεν το κάνουν. Οι Μουσουλμάνοι δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Το κάνουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δυστυχώς, άμα διαβάσετε, κύριε Λοΐζο, άμα διαβάσετε τους λόγους που ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ παραιτήθηκε από τη Σύνοδο να είναι μέλος της Σύνοδου. Διάβασα μερικούς. Μπράβο. Εμένα δεν με ικανοποίησαν πάντως. Δηλαδή θεωρώ ότι έπρεπε να πάει εκεί και να πει τη γνώμη του στα 5 λεπτά που θα μιλήσει. Κοίταξε να δεις. Παράδειγμα. Εγώ και το αν το βάζει στα πόδια δεν λέει τίποτα. Και συμφωνώ και διαφωνώ μαζί σου. Γιατί και εγώ αν ήμουν στη θέση του θα έκανα αυτό. Αλλά είναι η γνώμη του. Έτσι. Μέσα όμως μέσα στη γνώμη που λέει μέσα εκεί πέρα, το αναφέρει αυτό το πράγμα και λέει ότι δεν υπάρχει στην ουσία, είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο. Μάλιστα. Ο αρχιερέας. Και την απόφαση θα την πάρει ο επικεφαλής. Πράγμα που είναι ανήκωστο, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ορθοδοξία. Αυτό είναι πιο χειρότερο από τον παπισμό, αυτό που κάνουν. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Ζερβός διαφωνεί σε πολλά πράγματα από αυτά που ακούστηκαν. Πάμε, Γιάννη, σε ακούμε. Πάτερ Σάβα και αγαπητοί τηλεθεατές, ο Χριστός μερίζεται? Ποτέ. Όχι. Ούτε διαμερίζεται και η αγάπη του Χριστού δεν διχάζει σε καμία περίπτωση. Φυσικά. Πάντα ενώνει. Με βάση λοιπόν αυτή την βασική αρχή θα πρέπει επιτέλους οι επικεφαλείς και οι ποιμένες της Εκκλησίας να οδηγήσουν τα πρόβατα σε αυτό που λέμε η στενότητα της πίστεως. Για μένα δεν μπορεί να οδηγηθεί με αυθαίρετες αποφάσεις και με ακοινωνισία. Είναι δυνατόν να αγαπάς έναν συνάνθρωπό σου ο οποίος είναι σε λάθος δρόμο και χωρίς να του μιλάς θα έρθει ποτέ στον ίδιο δρόμο? Ο Χριστός σου θέλει το θάνατο του αμαρτωλού έως ότι μετανοήσει και επιστρέψει και εσύ κοντά σε αυτόν. Η Εκκλησία θα πρέπει να κάνει την προσπάθεια να μιλήσουν και να κάνουν διάλογος. Και όποιος δεν πάει καταρχή είναι ρυψάσπης. Να πάει και να υπερασπιστεί με πάθος τις αρχές της Ορθοδοξίας. Και πιστεύω ότι η δύναμη της Ορθοδοξίας είναι τέτοια που μπορεί να πείσει και να πυρπολήσει και να κατακάψει κάθε ερετισμό. Εκεί όμως χρειάζεται. Εκεί όμως χρειάζεται. Όχι όταν είναι ακοινωνισία και δεν ακούν, όχι. Να έρθουμε να κάνουμε διάλογο και να πει ο καθένας και να πείσει. Και υπάρχουν μάλιστα, όταν έχεις πίστη, υπήρχαν στις συνόδους οι τρόποι που επικυρωνόταν και φαινόταν ο λόγος της αληθείας. Με την αρχή δεν μιλάμε με τον Πάπα, δεν μιλάμε με τους Προτεστάντες, δεν μιλάμε με τον άλλο. Αυτό δεν είναι χριστιανική αγάπη για μένα. Ωραία. Να σας απαντήσω. Βεβαίως. Φυσικά εμείς επιθυμούμε, όπως σας είπα, την αγάπη μεταξύ μας, αλλά πρέπει να γίνεται αληθεία. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό είπα και εγώ. Και όντως, αν υπήρχε σωστή προβολή της Ορθοδόξου πίστεως, όλοι θα τρέχανε σαν τα διψασμένα ελάφια να πιούν. Και γιατί δεν υπάρχει? Γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή η προδοσία, να σας το πω. Η προδοσία δεν υπάρχει. Μήπως φταίει τότε αυτή η ακοινωνισία?
Όχι, όχι, κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Γιατί όχι. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή σας παραλαμβάνω, δεν υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει. Είναι αυτός που έχει φύγει από το σωστό δρόμο. Είναι μακριά σου. Πώς θα τον πείσει να γυρίσει πίσω. Πώς, εάν έχει τα πιο ακλόνητα επιχειρήματα, αν δεν του δώσει τη δυνατότητα να τα ακούσει, να διαλεχθεί μαζί του, να τον αντικρούσει σε σειρές συνόδους, αυτό γινότανε. Όχι, λέγανε άντε πάει ο αιρετικός, δεν πάω εγώ. Και ποιο θα μπορούσε να γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Μισό λεπτό. Ολοκληρώστε, Πατρισάβα, παρακαλώ. Ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Γιάννη. Θα σας πω τι γίνεται. Όντως, οι Άγιοι Πατέρες δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε επειδή αφόριζαν τους αιρετικούς. Μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι δεν είχαν αγάπη. Όχι, όχι, αλλά τους εγκαλούσαν μαζί και διαλέγονται μαζί τους και τους αποστόμωσε όπως ο Μέγας Αθανάσιος στον Άριο κτλ. Δεν ήταν άντε επειδή είναι ηλικιά σου μακριά και όχι ξαναμιλάει μαζί τους. Ακοινωνισία. Η λέξη μόνο ακοινωνισία μου. Να απαντήσει, να απαντήσει, να ακούσει. Για να μην κάνει την απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε. Και χάσουμε τον χρόνο, ο οποίος είναι πολύ. Ο Άγιος, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Ερετικών άνθρωπων, μετά πρώτης και δευτέρας μου θεσίας παρετού, είδω ότι ούτως εξέστρεψε της ευθείας οδού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι ναι μεν, εμείς ό,τι κάνουμε, ακόμα και την, οι Άγιοι Πατέρες, ακόμα και την ακοινωνισία, ακόμα και τον αφορισμό, όταν το κάνανε και όταν το γράφανε, έτρεμε το χέρι τους, γιατί είχαν την αγάπη και γνωρίζανε τι κάνουνε. Αλλά αυτό το πράγμα δεν τους εμποδίζει να το κάνουνε, διότι δεν έπρεπε η ασθένεια της αιρέσεως να περάσει και στο υπόλοιπο υγιές πλήρωμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, εδώ πέρα το, το κάνανε παιδαγωγικό το τρόπο και με αγάπη. Ωραία. Και όντως, εμείς θέλουμε να επιστρέψουν, όπως σας είπαμε, αλλά οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν παραδώσει ότι διάλογος θα γίνει εν αληθεία. Θα πρέπει να τους εκθέσουμε τις απόψεις μας και να τους πούμε ότι πρέπει να επιστρέψετε πίσω. Δεν μπορούμε να τα βρούμε κάπως στη μέση, να πούμε ότι ξέρεις, εντάξει, θα δεχτούμε τις αιρέσεις των αιρετικών, τις μισές και τις δεν είπα αυτό, πατέρα. Είπα αναλυθεία. Να αφήσουμε με τη δύναμη της αλήθειας, της ορθοδοξίας. Αυτό είπα. Αυτό είπα. Το να μην μιλάς σε κοινωνισία δεν μπορεί να πει. Γιάννη Ζερβέ, μισό λεπτάκι. Συγγνώμη, δεν ξαναμιλήσω. Όχι, όχι, όχι. Έκανε ένα ερώτημα η κυρία Βασιλάκη. Λέει λοιπόν η κυρία Βασιλάκη ποια είναι τα βασικά σημεία τα οποία διαφωνούν οι Ορθόδοξοι με τους καθολικούς. Με τους παπικούς. Με τους παπικούς. Ναι. Καθολικοί αυτό αποκαλούνται. Είναι γνωστά ορισμένα, αλλά όπως είπατε είναι πάρα πολλά που ίσως δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζει και ο κόσμος και καλό είναι να, ας πούμε, να στοιχειοθετήσουμε γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα και πού ακριβώς έγκυται, ας πούμε, η διαφωνία. Ναι. Το πρώτο πράγμα που έχουμε διαφωνία είναι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και του Υιού. Διότι αυτό θεολογικά δεν στέκει. Δηλαδή εισάγει διαρχία στην Αγία Τριάδα, το Άγιο Πνεύμα το υποβιβάζει από Θεό, έτσι, και στην ουσία με αυτό και μόνο με αυτή τη διαφορά πιστεύουμε σε έναν άλλο Χριστό. Δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Δηλαδή στην ουσία οι παπικοί αυτή τη στιγμή δεν έχουν τον ίδιο Χριστό με εμάς, γι' αυτό και δεν μπορούμε και να συμπροσυγκριθούμε. Το φιλιώδε λοιπόν είναι... Συγγνώμη, θεωρούν δηλαδή βασική... ότι το Άγιο Πνεύμα... Πιστεύουν ότι εκπορεύεται και από τον Χριστό. Εκπορεύεται και εκ του Υιού. Και ενώ εμείς λέμε ότι δεν εκπορεύεται από τον Υιό, εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Όμως ένα λεπτό. Εδώ πέρα λέει ο Χριστός... Την Πεντηκοστή που θα γιορτάσουμε και αύριο, σε δέκα μέρες. Ότι θα παρακαλέσω τον πατέρα μου να σας στείλει τον Παράκλητο. Ακριβώς. Και τον στέλνει ο πατέρας τον Παράκλητο. Ωραία, λέει λοιπόν, εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα, λέει ο Χριστός. Άρα κατά κάποιο τρόπο δεν εκπορεύεται και από τον Υιό το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, να μην το πιάσουμε τώρα στον τύπο, δηλαδή. Ναι, διά του Πατρός. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι η διαφορά είναι. Μπορεί να ξεπεραστεί από πλευρά του. Αλλά δεν ξεπερνιέται. Είναι τεράστια, είναι μέγα το χάρι. Να του πείσουμε. Μπορούν να διορθωθούν, γιατί είναι μικρό το χάρι. Να διορθωθούν, μακάρι να διορθωθούν. Εάν θέλουν. Μα εμείς το επιθυμούμε να γυρίσουν. Ωραία. Μακάρι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη. Το δεύτερο είναι το πρωτείο. Το πρωτείο του Πάπα. Θέλει ο Πάπας να είναι πρώτος και τα λοιπά. Λέει ότι είναι ο αρχηγός Εκκλησίας. Δεν είναι ένα απλό πρωτείο. Κοιτάξτε, δεν είναι. Θέλει να είναι ο αρχηγός Εκκλησίας. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον Σαββαλαβέ. Θέλει να είναι κεφαλή της Εκκλησίας και της γης. Ναι. Δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή, αν ήταν ένας πρώτος μεταξύ ίσων, εντάξει, αυτό τρώγεται. Όπως είναι ο Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ναι, έχει το πρωτείο τιμής, ας το πω. Ωραία. Αυτό. Αν ήταν έτσι, αυτό θα τρωγότανε. Αλλά αυτός είναι επίγειος Θεός επί της, είναι ο Θεός επί της γης. Έχει αποπέμψει, κοιτάξτε, έχει αποπέμψει το Χριστό και του λέει εσύ θα είσαι εκεί πάνω και εγώ θα είμαι εδώ κάτω. Και μάλιστα αυτό, αν δείτε
ειδικά η Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδος, η οποία έγινε το 1962 και τελείωσε το 1965, αν δείτε τι αποφάσεις έχει, πραγματικά θα εκπλαγείτε. Οι περισσότεροι Ορθόδοξοι δυστυχώς δεν τις γνωρίζουν. Θα σας πω τρεις για να καταλάβετε. Λέει μία απόφαση. Ο Πάπας έχει το δικαίωμα να διορθώνει οικουμενικές συνόδους. Άλλη λέει ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να διορθώνει τους Αγίους Αποστόλους. Και η τρίτη, μια τρίτη, λέει ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα και την εξουσία να διορθώνει αυτό το Ευαγγέλιο ακόμα και τα λόγια του Χριστού. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε πόσο λεπτό, χάσμα υπάρχει μεταξύ μας. Όχι, θέλω να το πάμε λίγο το θέμα ακριβώς στην καρδιά του προβλήματος. Ναι, ναι. Γιατί εδώ πέρα όλο το πρόβλημα είναι στις λέξεις. Και από τις λέξεις εκπορεύονται και καταστάσεις. Στις μεθοδεύσεις. Και μεθοδεύσεις. Στις μεθοδεύσεις. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε πιάσει και έχουμε μείνει και έχουμε κολλήσει στη λέξη εκκλησία. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ορισμός της εκκλησίας. Ποιος είναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω σε οποιοδήποτε Θεό, φτιάχνω παράδειγμα, οποιοδήποτε. Εντάξει, φτιάχνω ένα Θεό και λέω, είμαστε εμείς που πιστεύουμε σε αυτόν πέντε άτομα, σας μεταπίθω και γινόμαστε μία εκκλησία. Μπορούμε να ονομαστούμε εκκλησία. Όχι. Είναι δυνατόν. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Μισό λεπτό. Η εκκλησία αρχικά από την αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Αθήνα είχε την έννοια της συνέλευσης. Εκκλησία του Δήμου, εντάξει άλλο. Εντάξει, είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην αρχαία Αθήνα, όπως είπες, υπήρχε η εκκλησία του Δήμου, αντίστοιχη με την Σπαρτιατική Απέλα, όπου οι πολίτες, κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα κτλ., συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση. Ετυμολογία. Στα νεότερα χρόνια, ο όρος επίσης εκκλησία περιγράφει την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μια χώρα. Βλέπε για παράδειγμα εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και το χριστιανικό ναό, ακόμη με τον όρο εκκλησία περιγράφει εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό. Ετυμολογία. Η εκκλησία έχει τη συνεχή χρήση στην ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα. Ετυμολογείται από το ρήμα εκ και καλό. Και καλό. Με χρήση του θέματος από το επίθετο εκ. Λιτ, παύλαος, εκλιτός. Εκαλό σήμαινε προσκαλώ άτομα εκ από του συνόλου να σχηματίσουν ομάδα. Αποτέλεσμα αυτής της έκκλησης, ο σχηματισμός σύναξης ή συνέλευσης. Με τη λέξη εκκλησία περιγράφεται τόσο η διαδικασία της συνέλευσης όσο και το αποτέλεσμά της. Άρα λοιπόν, εάν δεχθεί για παράδειγμα, αν μπορούμε να δεχτούμε τώρα εδώ πατήρ Σάβα ότι οι αρχηγοί των Ορθοδόξων Εκκλησιαστικών και οι απεσταλμένοι τους, οι οποίοι αποφάσισαν και έκαναν αυτό το κείμενο και είπαν ότι αναγνωρίζουμε και άλλες εκκλησίες. Δηλαδή μήπως εννοούν στα χαρτιά ότι αναγνωρίζουμε και άλλες, πώς να το πούμε, συνελεύσεις ή και άλλες οργανώσεις που καλούν άτομα. Δηλαδή, καταλάβατε, μήπως δηλαδή δεν είναι τόσο, ας το πούμε, ουσιαστικό το να βάλεις τον όρο, να τους προσάψεις τον όρο εκκλησία, ακόμα και στους παπικούς. Και μήπως αυτό δεν μας κάνει αιρετικούς, εάν τους αποδεχτούμε ότι είναι και αυτή μία εκκλησία υπό αυτή την έννοια. Ναι, να απαντήσω. Παρακαλώ. Όχι, γιατί στο σύμβολο της πίστεως μας, εντάξει, όλα αυτά που είπες για τις εκκλησίες και για την ετυμολογία της λέξης, όντως. Αλλά όμως έχουμε μια διαφορά εδώ πέρα. Στο σύμβολο της πίστης λέμε εις μίαν, μία. Αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησία. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το οποίο φυσικά όλοι μας το πιστεύουμε, έτσι, αν το αρχίσουμε να το εξηγήσουμε θεολογικά, θα πρέπει να γράψουμε πάρα πολλά βιβλία ή να αναλύσουμε πάρα πολλά βιβλία που έχουν γράψει οι Άγιοι Πατέρες. Διότι η μία εκκλησία είναι Αγία, είναι η Καθολική και είναι αυτή που μας έχουν παραδώσει οι Απόστολοι. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι είναι μόνο μία εκκλησία. Με τον όρο της εκκλησίας όμως που μας έχει παραδώσει ο Χριστός με την εκκλησία, ότι σε αυτή την εκκλησία δεν είναι οι τέσσερις τείχοι, αλλά είναι το δόγμα που μας έχουν παράδωσαν οι Απόστολοι και που μας το συμπλήρωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Οπότε, μόνο από το άρθρο της πίστεώς μας, από αυτό το άρθρο του συμβόλου της πίστεώς μας της Νικαίας Κωνσταντινούπολης, Παύλα Κωνσταντινούπολης, δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλες εκκλησίες. Γιορτάζουμε την Κυριακή. Διότι αυτό με λίγα λόγια λέει ότι
το πλήρωμα της χάριτος, ο παράκλητος που κατέβηκε την Πεντηκοστή, η εκκλησία της Πεντηκοστής που είμαστε εμείς δηλαδή, βρίσκεται μόνο σε αυτή την εκκλησία. Του τέστη, το πλήρωμα της χάριτος και η σωτηρία του ανθρώπου κατορθώνεται μόνο στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Να κάνω μια παρεμβασούλα. Ακριβώς, ίσως και εγώ αυτό κατάλαβα, ότι επειδή, όπως είπατε στην αρχή, της ονομάζει ομοειδής, είναι σαν να λέει ότι έχουν περίπου το ίδιο δόγμα. Αλλά ακριβώς. Αυτό που θέλετε να μας πείτε είναι ότι υπάρχει διαφορετικό δόγμα, οπότε δεν μπορεί να πει ότι... Δεν της ονομάζει ομοειδής. Υπάρχει... Πάμε σε κάτι πιο πρακτικό. Λέει χριστιανικές όμως εκκλησίες. Ομολογίες της αποκαλεί. Εκκλησίες και ομολογίες. Εκκλησίες και ομολογίες, ναι. Αυτό. Εδώ κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να μπορούσε να έλεγε κάλλιστα συνάξεις και να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Χρησιμοποιούν όμως εδώ πέρα εσκεμμένα, λέτε, και ας πω κάτι, και εγώ συμφωνώ και μαζί σας σε ένα βαθμό, τον όρο, όχι σε ένα βαθμό, μπορεί και απόλυτα, τον όρο εκκλησία. Ο οποίος όρος εκκλησία είναι και ένας ιερός πνευματικός όρος. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι, για παράδειγμα, επειδή ένας δροσοφόρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πνευματικά, άμα το πιάσουμε όμως, είναι και μέλος εκκλησίας, εάν δεν είναι όντως πιστός στο δόγμα και στη ζωή και στα έργα του. Ακριβώς. Μπορεί να είναι και ο διάβολος, ας το πούμε, να έχει ταμπέλα Ορθοδόξου. Δεν σημαίνει και αυτό ότι είναι μέλος της Εκκλησίας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη θεολογία και θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε πάρα πολύ αυτό που λέτε. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Θα είμαι σύντομος, γιατί ίσως θα έχετε και ερωτήσεις. Βλέπετε ότι σήμερα τα πάντα αποδομούνται. Δηλαδή, αποδομείται η κοινωνία μας. Αποδομείται ο γάμος. Αποδομούνται τα πάντα γενικά. Αποδομείται το έθνος, αποδομείται το κράτος, αποδομούνται το τα πάντα. Εγώ έγραψα μάλιστα, για να μην γίνω και γραφικός, επειδή υπηρετήσαμε και την πατρίδα μας και στα στρατιώτες και στα ειδικά τάγματα και όλα αυτά, και είμαστε πρώτα χριστιανοί Ορθόδοξοι και μετά είμαστε και Έλληνες. Έτσι. Και βλέπουμε ότι γίνεται μια συστηματική αποδόμηση εδώ και αιώνες, αλλά τώρα κορυφώνεται στο έθνος μας, σε οτιδήποτε έχει σχέση με τη χριστιανική πίστη μας. Και έρχονται τώρα, ενώ αν αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ίσως δεν είναι και έτσι, έτσι είναι, διότι έχουμε τα σημάδια, και ειδικά από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος έχει ονομάσει και άλλες φορές τον Πάπα Εκκλησία, ότι είμαστε αδελφοί, ότι πρέπει να ενωθούμε, ότι είχε βρήσει τους Αγίους Πατέρες με το να πει τι, ότι οι πατέρες ημών, οι δικοί μας δηλαδή, που μας κληροδότησαν το σχίσμα, βρίσκονται στα χέρια του Δικαιοκλήτου Θεού, δηλαδή κολλάζονται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε, κύριε Λοΐζο και αγαπητοί φίλοι, ότι θα γίνει μια τέτοια αποδόμηση. Γίνεται ήδη μια τέτοια αποδόμηση στο έθνος μας. Να γίνει και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μισό λεπτό τώρα. Ναι, ένα λεπτάκι όμως τώρα. Αυτό τώρα που λέτε, μπορεί εσείς το εκλαμβάνετε έτσι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μπορεί να το πει με άλλο τρόπο, χωρίς να θέλει να τους προσβάλλει, ότι βρίσκονται στα χέρια και στην αγκαλιά του Θεού. Δεν είναι κακό δηλαδή. Μας κληροδότησαν το σχίσμα, όχι, και μάλιστα η Ιερά Κοινότης. Ιερά Κοινότης, είχε γράψει θέλω γράμμα. Να ρωτήσω κάτι. Είχε γράψει γράμμα και τον είχε επιπλήξει κατά κάποιο τρόπο τότε τον Η Ιερά Κοινότης, ποια είναι η Ιερά Κοινότης? Είναι οι αντιπρόσωποι, είναι 20 αντιπρόσωποι των μοναστηρίων, των 20 μοναστηρίων που υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα, πατέρα Σάβα. Οι 20 αντιπρόσωποι των μοναστηριών που υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος, λοιπόν, ναι. Ο φάρος αυτός Ορθοδοξίας διαμέσου των αιώναν. Ο πνευματικός φάρος, όπως λέγεται, ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτά τα ζητήματα και πώς λαμβάνεται υπόψη εμπροκειμένο σε αυτή την Ιερά Σύνοδο? Έχει άποψη διαμορφωμένη, προφανώς έχει. Σας ρωτώ όμως, αν έχει διαμορφωμένη άποψη και αν στην Πανορθόδοξη λαμβάνεται υπόψη ή συζητείτε. Και ένα δεύτερο, λέτε ότι 24 επίσκοποι... Να απαντήσουμε το πρώτο. Ναι, πείτε μου, γιατί θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο πιο σημαντικό επίσης. Είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας σε αυτό το θέμα. Και ενώ θα έπρεπε να ληφθεί πολύ σοβαρά η άποψη του Αγίου Όρους, διότι ακόμα και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο βλέπουμε 86 μοναχούς να λαμβάνουν μέρος. Δεν ήταν επίσκοποι μόνο, ήταν και 86 μοναχοί, απλοί μοναχοί. Μάλιστα. Θεόμενα πρόσωπα. Όμως βλέπουμε το αντίθετο. Όχι μόνο δεν τους ζητείτε η άποψή τους, αλλά τελευταία στιγμή μας έστειλαν τα προσυνοδικά κείμενα προς ψήφιση, να τα δούμε και να δούμε και εμείς τι γίνεται με αυτή τη Σύνοδο. Και ευτυχώς το Άγιον Όρος, εκτός από τις δικές μας φωνές, σαν μεμονωμένοι ή σαν αγιορείτες πατέρες,
βγήκε και, και η Ιερά Κοινότητα και είπε αυτά τα θέματα που λέμε ότι δεν συμφωνεί με αυτά που λέμε. Και η Ιερά Κοινότητα βγήκε δηλαδή. Ναι, φυσικά βγήκε επίσημα. Και ανέπτυξε αυτό το θέμα για το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Και για αυτό το θέμα που συζητήσαμε, αλλά και για, για τη συνοδικότητα. Και το άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν μια σύνοδο, θα κάνω μια πολύ μικρή αναφορά, μια σύνοδος είπαμε ότι πρέπει να ψηφίζεται από όλους τους επισκόπους. Το δεύτερο στάδιο είναι να την κατοχυρώσουν και αυτοί που δεν ψήφισαν αυτοί οι επίσκοποι, γιατί θα υπάρχουν και κάποιοι επίσκοποι που δεν έχουν ψηφίσει για κάποιους λόγους. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, μια σύνοδο πάντα την επικύρωνε ο λαός. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πολλές ληστρικές σύνοδοι που έγιναν στην, στην ιστορία της Ορθοδοξίας μας δεν, δεν τις επικύρωσαν ο λαός, ο πιστός λαός, και γι' αυτό δεν πέρασαν. Και γι' αυτό κρατήθηκε η Ορθοδοξία μας. Δηλαδή ο πιστός φύλακας... Κάντε ένα παράδειγμα δηλαδή μέσα σε αυτό. Στην Περάδα Φλωρεντία, όταν επέστρεψαν, ας πούμε, ξέρουμε ότι ο Μάρκος Ευγενικός... Δεν υπέγραψε. Δεν υπέγραψε, ένας μόνο. Μπράβο. Και όταν επέστρεψαν πίσω οι υπόλοιποι αρχιερείς που είχαν υπογράψει, ο λαός τους περίμενε στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Και όταν βγήκαν έξω, πήγαν να τους λιντσάρουν. Και μάλιστα τότε κατάλαβαν το σφάλμα που είχαν κάνει οι αρχιερείς και είπαν να κοπεί η δεξιά που, υπόγραψε. Να κοπεί η δεξιά μας χείρα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λαός, γι' αυτό και εμείς ενημερώνουμε το λαό παντιοτρόπως, για να γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σε αυτήν. Ένα λεπτάκι όμως. Από τη στιγμή, μισό λεπτό. Εδώ πέρα λέμε το τι πρόκειται να συμβεί. Εδώ πέρα έχει συμβεί όμως με κατά τα λεγόμενά σας, πατήρ Σάβα. Δηλαδή, έχουν αναγνωρίσει οι αρχηγοί, οι εκπροσώποι των εκκλησιών, ότι η παπική είναι εκκλησία. Το έχουν περάσει στα προσυνοδικά κείμενα και σου λέει εντάξει, θα το υπογράψουμε. Όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε εκεί πέρα μέσα, δεν βλέπω. Είναι προαποφασισμένο. Δηλαδή, είτε το υπογράψουν αυτοί, είτε δεν το υπογράψουν. Την απόφαση την έχουν πάρει, το θεωρούν το θέμα. Κύριε Λοΐζο, τώρα δηλαδή το να μπει υπογραφή είναι με το ζήτημα. Ή την έχουν πάρει την απόφαση. Όλοι. Ξέρετε τι είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας, που είπε ότι δεν θα συμμετέχει. Τι. Τους είπε ότι αφού έχετε ψηφίσει. Μπράβο. Αυτά. Γιατί δεν έρχεστε τώρα να επικυρώσετε. Και λένε ότι το θέμα είναι οικονομικό. Γιατί δεν έχουν λεφτά να έρθουν ή δεν θέλουν να ξοδέψουν να πάνε στην κριτική. Όχι, όχι, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Ίσως ήταν μια πρόφαση. Πολλά ακούγονται. Ναι, πολλά ακούγονται, αλλά δεν είναι έτσι. Διότι εμείς ξέρουμε τους δικούς μας, ξέρουμε, μας είπαν οι δικοί μας άνθρωποι, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας δεν πάει διότι γνωρίζει ότι εκεί πέρα, αν γίνει αυτή η σύνοδος, αν επιτρέψει ο Θεός, έτσι δεν ξέρουμε ποια είναι τα σχέδια του Θεού, ούτε και είμαστε προφήτες, αν επιτρέψει ο Θεός να γίνει αυτή η σύνοδος, θα αποφασίσουν την ταφόπλακα της Ορθοδοξίας. Να πω παρακάτω, αυτή δεν τέλειωσα την ερώτηση, δεν τέλειωσα. Και οι Βούλγαροι, συγγνώμη, ναι. Μήπως θέλουν και ένα από τα επικοί, επειδή δεν έχει μιλήσει καθόλου ο Παναγιώτης ο Κικιδόπουλος. Εγώ, πρωτού του δώσω το λόγο, ρωτήσω το εξής. Μήπως και αυτά γίνονται όμως και για έναν άλλο λόγο, δηλαδή μήπως όλοι θέλουν την οικουμενικότητα. Βλέπουμε ότι όλοι θέλουν να γίνουν οικουμενικοί, να πάρουν τον τίτλο του οικουμενικού. Έχουμε το Μόσχας, έχουμε τη Μόσχα, τους Δρόσους, οι οποίοι εννοείται ότι τη θέλουν και δεν στηρίζουν καθόλου και την Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Να, δείτε για παράδειγμα τον Ερντογάν, έκανε την Αγία Σοφία Τζαμί και κανείς δεν μίλησε. Ούτε η Μόσχα μιλά, ούτε η Αθήνα μιλά, ούτε κανείς δεν μιλά. Ούτε η Κωνσταντινούπολη μιλά. Ούτε η Κωνσταντινούπολη. Πώς να μιλήσει, αφού είναι στο στόμα του λύκου αυτή, τους κάνει μια χαψιά ο Ερντογάν να μιλήσουν. Μετά, ένα λεπτό. Βλέπεις την Αθήνα, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, άνθρωπος ο οποίος πήγε στους μετανάστες και έβγαλε το σταυρό του, βγαίνει και βγάζει ανακοινώσεις και λέει: μην ανησυχείτε για την κάρτα του πολίτη, το οποίο το συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις. Εμείς θα το δούμε το θέμα, θα το μελετήσουμε και θα σας δώσουμε οδηγία στους πιστούς χριστιανούς. Βλέπεις για παράδειγμα τον ίδιο, την Αρχιεπίσκοπη, να λέει ότι μην ανησυχείτε για την Πανορθόδοξη, εμείς είμαστε εδώ να προστατεύσουμε την Ορθοδοξία. Εμείς το παρατηρούμε. Δηλαδή όλοι θέλουν να ηγηθούν και να πάρουν το πρωτείο, το πρώτο μεταξύ ίσων, από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Από τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Και αυτό είναι άδικο όμως. Γιατί το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως δεν το υπερασπίζεται κανείς. Παρά μόνο οι Αμερικανοί. Δηλαδή έφτασε να γίνεται το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως να έχει προστάτη το δεξί χέρι της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων. Κοιτάξτε να δείτε, όντως οι Ρώσοι πάντα. Απέναντι στους Τούρκους. Ναι, οι Ρώσοι είχαν πάντα αυτόν τον επεκτατισμό και εμείς οφείλουμε πάντοτε να είμαστε δίπλα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και να το
προστατεύουμε και να το υποστηρίζουμε. Αλίμονο. Μπράβο. Το θέμα όμως ποιο είναι. Βλέπετε ότι και η Κωνσταντινούπολη έπεσε για ποιο λόγο. Επειδή είχε γίνει το συλλήτουργο και είχε γίνει ψευδοένωση μεταξύ ξυτοπαπικών, γιατί... Συγγνώμη. πάντοτε προσβλέπαμε στην... Το έκανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, το επέβαλε, το ήθελε. Βοήθεια, ναι, ο αυτοκράτορας. Βλέπαμε στη βοήθεια της Δύσεως και στη βοήθεια των ανθρώπων και όχι του Θεού. Ναι. Λοιπόν, και βλέπετε ότι πάντα όταν υπάρχει προδοσία στην πίστη μας, έρχονται ή οι Τούρκοι ή κάποιοι άλλοι να μας κατακτήσουν. Τα δεινά. Τα δεινά, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι θέμα, φυσικά είναι θέμα πολιτικής για τους Ρώσους και για άλλες χώρες και για πολλούς. Όμως το θέμα ποιο είναι, αν το δούμε πνευματικά, που εμείς προσπαθούμε πάντοτε να δίνουμε μια πνευματική, την πνευματική υπόσταση στα πράγματα, είναι ότι όταν γίνεται προδοσία της πίστεως ή όταν γίνεται, όταν κάνουμε παραχωρήσεις στο θέμα του δόγματος, τότε πέφτει βαρύς ο πέλεκης της τιμωρίας του Θεού. Διότι ο Θεός μας έχει δώσει ξεκάθαρες εντολές. Διαφυλάξτε την πίστη σας και εγώ θα είμαι μαζί σας. Δεν πρόκειται να σας παραιτήσω. Δεν προλαβαίνω να το ρωτήσω. Όλοι θέλετε να ρωτήσετε, δεν έχουμε χρόνο. Ο Παναγιώτης Κυκίδοπλος δεν έχει μιλήσει καθόλου. Παναγιώτη. Να έχουμε χρόνο όλοι να. Θέλω να πω. Είναι και 20, 11 και 20. Πρέπει να. Μπορώ να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Συγγνώμη, και δεν θα παρέμβω μετά. Απλά, σαν απλός πολίτης και εγώ και άλλοι έχουμε την απορία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Πρακτικά, όταν ένας άνθρωπος π.χ. τώρα πιστέψει ότι το πνεύμα εκπορεύεται και από τον ιό. Ποιος είναι ο κίνδυνος, ποια είναι η πλάνη, ας πούμε, που μπορεί να πέσει ένας χριστιανός πιστεύοντας αυτό το πράγμα το οποίο πιστεύουν και οι καθολικοί. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο, δηλαδή να το πούμε λίγο πρακτικά. Γιατί όλοι μπορεί να μας πούν αυτά είναι τυπικά, αφορούν εκκλησία, τι μας νοιάζουν εμάς. Δηλαδή αυτό πρακτικά πώς μεταφράζεται στη ζωή ενός ανθρώπου που θέλει να είναι χριστιανική. Να το πούμε και λίγο πιο απλά αν θέλετε. Να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβει και απλός λαός. Μην το δώσουμε θεολογικά το θέμα. Μπράβο, ναι, να είναι πιο κατανοητό. Πιο κατανοητό. Ωραία. Πιο κατανοητό. Κοιτάξτε, έτσι ακριβώς. Εκτός ότι είπαμε προηγουμένως ότι εισάγει την διαρχία και ότι εμείς ξέρουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας ότι έχουμε την αρχή που είναι ο Θεός και δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την διαδικασία. Απλώς θα πούμε πολύ απλά ότι με το να λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, πρώτον, καταρρίπτουμε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή δεν υπάρχει Αγία Τριάδα, υπάρχει Αγία Διάδα, να το πούμε έτσι, είναι δύο αντί για τρεις, γιατί το Άγιο Πνεύμα καταρχήν υποβιβάζεται όχι σε Θεό, έτσι, από Θεός υποβιβάζεται. Σε υπηρέτη, με λίγα λόγια, δηλαδή με λίγα λόγια, δεν πιστεύουμε σωστά στον Θεό. Οπότε δεν πιστεύουμε στον Θεό. Δεν είναι αυτός ο Θεός, ο πραγματικός, είναι κάποιος άλλος. Δεν είναι ο πραγματικός Θεός. Ότι οπότε, δηλαδή αλλάζει η φύση του. Δεν είναι τριαδική, είναι διαδική. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός, όπως είπατε, δεν αλλά εκπορεύεται σαν αποτέλεσμα ακριβώς. Των δύο. Οπότε στην ουσία ο Χριστός που πιστεύουμε, μάλλον που πιστεύουν οι παπικοί, δεν είναι ο αληθινός Χριστός, είναι κάποιος αλλότερος Θεός, ο οποίος όμως δεν σώζει. Δεν μπορείς να σωθείς με αυτόν τον Χριστό. Μόνο ο Χριστός της Ορθοδόξης Εκκλησίας σώζει τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και έναν καθολικό πνευματικό ή ιερέα να πει την άποψή του, νομίζω ότι δεν είναι και κομψό τώρα αυτή η συζήτηση. Πρέπει να το συζητήσουμε. Νομίζω. Εντάξει, θέλεις να το συζητήσουμε σωστά, να φέρουμε έναν καθολικό και τον πατέρα Σάβα να καθίσει ο ένας απέναντι από τον άλλον και να το συζητήσουν το θέμα. Ανεξάρτητα. Δεν μπορείς τώρα, δηλαδή καταλάβατε τώρα. Γιατί μπαίνουμε στα βάθη τώρα και στις πίστες ανθρώπων οι οποίοι δεν εκφράζουν την άποψή τους. Δεν σας λέω τη δικιά μου άποψη, λέω την άποψη της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Εντάξει. Άλλο, δεν είναι δικιά μου άποψη. Θα μπορούσα να πω εγώ κατά την άποψή μου πιστεύω ότι τότε το συζητάμε. Ναι. Δεν σας λέω δικιά μου άποψη, δεν σας λέω δικές μου απόψεις. Σας λέω τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, τι λέει η Εκκλησία του Χριστού. Και ωραία, και οι Καθολικοί μπορεί να σου πούνε από την άλλη ότι ξέρεις κάτι, ο Υιός παρακαλεί τον Πατέρα και στέλνει. Οπότε και εμείς λέμε ότι στέλνει. Άρα εσύ, παράδειγμα. Και άλλα τέτοια πολλά. Είναι βαθύ θεολογικό θέμα. Δεν είναι γιατί. Αλλά στην πράξη όμως, στο καταγράμμα, εννοείται ότι είναι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και όπως το λέει ο πατήρ Σάββας Λαβριώτης, το σωστό. Υπάρχει, εντάξει, και δεν πρέπει να το αλλοιώνουμε. Και πρέπει αυτό εδώ να το κρατάμε ατόπιο. Ακούς την άποψη του πατέρα Σάββα, ναι, που είναι η άποψη της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας. Ναι. Ακούς και την άποψη που είπες
του καθολικού, των καθολικών. Εγώ υποθέτω. Ακούς, δεν είναι, ακούς, δεν μπορεί άκουσε, να είναι και αυτή. Άκουσε με τι έχω να πω. Εγώ υπέθεσα ακούς, τώρα. Ακούς και την άποψη του καθολικού, όποια είναι, ναι. Ακούς και την άποψη του προτεστάντη. Ναι, αλλά το θέμα είναι να ακούσεις. Εδώ δεν υπάρχουν άποψεις. Άκουσε το τι θα ακούσει, θα του πει εκείνο. Και εσύ ως τρίτος, ναι, ελεύθερα επιλέγεις. Μα αυτό τι να επιλέξεις, λέ... δεν θα βάλουμε τώρα. Άκουσε με. Να αυτό επιλέξουμε μεταξύ του Χρυσού, σαν... του Ασημιού αυτό... και του Χαλκού. Άκουσε με κάτι. Δεν αυτό... θα το βάλουμε τώρα στην επιλογή. Αυτό που λέει ο πατέρας Σάβας, ναι, είναι κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή, δεν είναι συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ σωματείων για να αλλοιώσεις και να πεις εγώ υποχωρώ εδώ, εσύ υποχωρείς εκεί, να τα βρούμε κάπου στη μέση. Αυτό πάει να γίνει τώρα. Αυτό που λέει είναι ακριβώς αυτό. Ακούς την άποψη τη μία, ακούς την άλλη την άποψη και επιλέγεις ελεύθερα και αβίαστα. Αυτή είναι το αποτέλεσμα. Εγώ όμως θέλω, πατέρα Σάβα, το εξής. Είπατε ότι συμμετέχουν όλοι από κάθε... Όλοι θέλετε ο άνθρωπος να μιλήσω και κοιτάω που προλαβα, και σοβαρό θέμα. Την ερώτηση δεν προλαβαίνω να τελειώσω. Ακούμε, είπατε ότι 24 από κάθε αυτοκέφαλη εκκλησία συμμετέχουν. Πάμε 4 ώρες θα πάει η κομπή αυτή. Και ψηφίζει ένας. Ναι. Άρα λοιπόν, εάν 23 εκφράζουν μία άλλη άποψη, το είπαμε αυτό, Γιάννη, στην αρχή, στο τέλος θα ψηφιστεί αυτό που θέλει ο ένας. Ωραία. Συνεπώς, ναι, δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Ναι. Πείτε μου και κάτι άλλο. Και τι θα κάνουν μετά από μισό λεπτό. Χρόνια, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πριν από μερικά χρόνια, άσε με να τελειώσω την ερώτηση. Ναι. Πριν από μερικά χρόνια, σε εκείνη την περίφημη και την πασίγνωστη διαμάχη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, επευλήθη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών η ακοινωνισία. Κάνω λάθος, το επιτίμιο της ακοινωνισίας, το λέω σωστά? Όχι, δεν νομίζω να έχει επιβληθεί η ακοινωνισία. Τι ακριβώς είχε γίνει στη διαμάχη? Και λέω, η ερώτηση είναι εξής. Ήτανε τόσο μεγάλο το αμάρτημα ώστε να επιβληθεί η οποιαδήποτε επίπληξη, για να το πω απλά λαϊκά, και μεταξύ δύο Ορθοδόξων Εκκλησιών και ειδικά μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Πατριαρχείου, κάτι που είναι ανώτερο από ένα άλλο δόγμα? Φυσικά, αυτό πώς εξηγείται? Αυτό εξηγείται, όπως είπατε προηγουμένως κι εσείς, ότι υπάρχουν πολιτικά παιχνίδια που δυστυχώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ειδικά μεταξύ μας που λέμε και της των πάντων ενώσεως, λοιπόν, είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια θέματα, γιατί και ο λαός όταν βλέπει δύο ιεράρχες να μαλώνουν για τα πρωτεία και αυτά, τι θα πει? Ότι καλά, εσείς είστε πνευματικοί, εμείς δεν να πούμε. Τι να κάνουμε? Καταλάβατε, είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έτσι, σωστά. Είναι απαράδεκτα, Παναγιώτη Γιδόπουλε. Επίλογο του πρώτου μέρους. Εγώ πάντα στον επίλογο πάντα θα συμμετέχω πάντα. Είναι ο καλύτερος επίλογος όμως. Λοιπόν, εγώ, πάτερ Σάβα, απλώς σαν ένας απλός πολίτης βλέπω ότι έχουν περάσει 2.000 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού και τουλάχιστον 1.700 χρόνια από την ίδρυση της Εκκλησίας και τις έρηδές της και τουλάχιστον 912 χρόνια από την τελευταία σύνοδο. Οι συνόδοι που εκαλούνται να γίνονται μέσω αυτοκρατόρων και όχι όπως γίνεται τώρα. Οι αυτοκράτορες καλούσαν συνόδους, ναι, μπορούσαν ναι, να ναι, την καλέσουν και σε 5 και σε 20 και σε 50 ναι, χρόνια. Ναι. Οπότε λοιπόν οι προβληματισμοί της Εκκλησίας με αυτούς που σήμερα καταναλώσαμε τόση ώρα για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι κάποια συγκεκριμένα σημεία δεν έρχονται σε συμφωνία με τις επόμενες εκκλησίες και με τις αιρέσεις, σήμερα εμείς καθίσαμε εδώ για να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο χιλιετίζει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω το εξής, ότι η πεντέκτη σύνοδος είχε αναγνωριστεί από την 7η. Η 7η αναγνωρίστηκε από την 8η, αλλά εμείς δεν έχουμε αναγνωρίσει την 8η. Είναι έτσι? Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μία σύνοδο στην Κρήτη μετά από συμφωνία των ιεραρχών και των καθολικών και των Ορθοδόξων και όχι, των άλλων εκκλησιών. Όχι καθολικών. Οι καθολικοί παρακολουθούν βεβαίως. Ναι, θα είναι τοποτηρητές και θα συμμετέχουν. Σωστό, συμμετέχουν, ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η δική σας άποψη των ιερομονάχων του Αγίου Όρους έχει μία ρίζα η οποία χωρίς να παρεκκλίνει εδώ και
από το 54 και αιώνες. Αιώνες. Δεν παρακλίνει. Εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και σαν Έλληνες οφείλουμε πάρα πολλά στο Άγιον Όρος και στους Ιερομόναχους, διότι αυτοί ήταν οι ερμηνευτές των κειμένων των αρχαίων, αυτοί κρατήσανε τα πάντα, αυτοί μας δώσανε το φως των φιλοσόφων. Εσάς λοιπόν σας έχουμε ως σύμβουλους, δηλαδή εάν αυτή η σύνοδος, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν την έχετε με καλό μάτι, διότι και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως έχει μαλακώσει ίσως αυτά τα τελευταία 20-30 χρόνια που είναι στην ιερά θέση αυτή, υπάρχει η διαφορά μεταξύ σας το τι κείμενο θα ψηφιστεί. Βεβαίως εσείς ξέρετε περίπου τι θα ψηφιστούν. Ναι, ναι. Εμείς όμως σαν απλοί πολίτες θέλουμε έναν πολύ πιο απλό λόγο από τους ιερομονάχους, διότι υπάρχει μία υποψία των απλών πολιτών ότι υπάρχει διχασμός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έρχεται σε κόντρα η Ορθοδοξία του Αγίου Όρους με την Ορθοδοξία της Κωνσταντινούπολεως ή της Κωνσταντινούπολεως με της Βουλγαρίας ή της Βουλγαρίας και με της Ελλάδος και η Ρωσία με το ένα με το... Δηλαδή όλο αυτό το Ορθόδοξο βλέπουμε εμείς σαν απλοί πολίτες ότι κάτι δεν πάει να γίνει. Και ερωτώ, αυτή η σύνοδος που θα γίνει στην Κρήτη, από ό,τι ξέρουμε θα γίνει μία σύνοδος, όπως αναφέρατε θα πάνε τόσοι, θα ψηφίσουν τόσοι, αυτό λέει και στον υπάρχουν πάντα, διαφορές ναι. Πού θα καθίσει ο ένας, αν είναι ο Βάλ το τραπέζι, αν είναι μεθρό το τραπέζι, αυτές είναι λεπτομέρειες. Ωραία, πάμε, που απλώς ο λαός δεν μπορεί να τις κατανοήσει. Εσείς βλέπετε αυτή η Ιερά Σύνοδος να τελεσφορήσει και να έρθει μια άλλη σύνοδος να την αναγνωρίσει? Όχι. Κύριε Κυριωδόπουλε, να ναι. σας απαντήσω εν συντομία, γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Είπατε κάτι πολύ, ένα ερμηνευτικό κλειδί που δεν το ξεχάσαμε να το πούμε. Ότι κάθε σύνοδος που γινότανε αναγνώριζε τις προηγουμένες σύνοδους. Ακριβώς. Δηλαδή η τέταρτη είχε αναγνωρίσει τις τρεις προηγούμενες. Η πέμπτη αναγνώρισε τις τέσσερις. Η εβδόμη οικουμενική σύνοδο αναγνώρισε τις προηγούμενες. Την πεντέκτη βεβαίως, ναι. Ναι. Τώρα, εκτός ότι απορρίφθηκε η πρόταση της Σερβικής Εκκλησίας να αναγνωριστεί ως 8η του Μεγάλου Φωτίου και ως 9η του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, οικουμενικές δηλαδή, ναι. που είναι οικουμενικές αναγνωρισμένες. Είναι, είναι. Αυτό της Σερβικής Εκκλησίας. Η Σερβική Εκκλησία έκανε αυτή την πρόταση. Ναι, το 2015 μάλιστα. Η Σερβική, όχι η Ελληνική, γιατί είπατε Ελληνική, σαν άκουσα Ελληνική. Συγγνώμη, άμα είπα Ελληνική, έκανα λάθος. Ναι. Η Σερβική, άμα είπα Ελληνική, συγγνώμη. Ναι. Έτσι άκουσα νομίζω τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, αν το είπα δεν θυμάμαι. Πάμε. Η Σερβική Εκκλησία το 2015 έκανε πρόταση αυτό, την οποία πρόταση την είχε κάνει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός. Απορρίφθηκε, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή η σύνοδος, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν πρόκειται να επικυρώσει τα Ορθόδοξα, αλλά πρόκειται να ψηφίσει ανορθόδοξα. Και αυτό το αποδεικνύουμε και με το γράμμα που γράψαμε στον Άγιο Ρε τις Πατέρες και όλες οι ενστάσεις επικεντρώνονται σε αυτό απάνω. Προσπαθώ να είμαι σύντομος όσο μπορώ, έτσι. Μια μυστική ερωτησούλα. Συγγνώμη, το δεύτερο μέρος προηγουμένης. Ξέρετε, οι ψυχολόγοι θέλουν να τα αναλύσουν όλα. Γρήγορα. Λοιπόν. Ναι, ναι, και εγώ είμαι πολύ. Ναι, ναι, συγγνώμη. Να ρωτήσω λοιπόν πρακτικά. Αν ας πούμε δεχτούμε ότι το πνεύμα. Όλες τις ιστορίες, αυτό το θέμα. Περίμενε, να δούμε πρακτικά. Ναι. Λοιπόν, ο σκοπός του χριστιανού είναι να έρθει η Θεία Χάρη, σωστά? Ναι, σωστά. Η Θεία Χάρη σημαίνει να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να κατοικήσει μέσα μας. Ναι. Σωστά? Κάπως ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αν εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι το πνεύμα δεν εκπορεύεται από τον Πατέρα και εκπορεύεται και από τον Υιό, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει Θεία Χάρη σε ένα χριστιανό άνθρωπο? Ναι. Και όχι μόνο δεν μπορεί να έρθει Χάρη σε ένα χριστιανό άνθρωπο, αλλά δεν μπορούμε και να σωθούμε κιόλας. Πείτε μου τώρα κάτι, δηλαδή οι καθολικοί οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Χριστό δεν ήταν ναι. εμπνευσμένοι από Θεία Χάρη, δεν είχαν Θεία Χάρη, δεν είχαν Θεία Φώτιση? Για ξαναεπαναλάβετε, συγγνώμη. Οι καθολικοί ναι. μάρτυρες ναι. του Χριστού, ναι. του Ιησού Χριστού,
Μετά το, σχίσμα, μετά το σχίσμα. Και μετά το σχίσμα. Δεν είχαν θεία φώτιση, δεν είχαν θεία χάρη. Είχαν... Πώς μαρτύρησαν στο όνομά του. Μετά το σχίσμα, καταρχήν μετά το σχίσμα, δεν έχει να επιδείξει αγίους η πατρική. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ότι δεν υπάρχει αγιότητα. Δεν έχει μαρτύρες. Δεν έχει μαρτύρες. Δεν υπάρχει αγιότητα, δεν έρχεται η θεία χάρη. Δεν έχει αγίους. Μισό λεπτό. Μάρτυρες έχει. Ιερά εξέταση. Όχι. Δεν έχει μάρτυρες. Έβγαζε μάρτυρες, αλλά από την αντίθετη πλευρά. Από την αντίθετη μεριά. Από την αντίθετη πλευρά. Δεν μαρτυρούσαν και καμένοι. Οι καθολικοί δεν μαρτυρούν για τον Χριστό, δηλαδή. Το 1204, για παράδειγμα. Είναι μετά. Είναι το... Ένα λεπτό ερώτημα. Ναι. Όχι. Ναι. Να σας πω, εν συντομία πάλι. Ναι. Μετά το σχίσμα, χάνουν, η παπική εκκλησία χάνει την, το πλήρωμα της χάριτος που υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί ό,τι φεύγουνε, δεν υπάρχει Αγίο Πνεύμα, δεν υπάρχει δηλαδή αγιότητα. Μα συγκεκριμένα, υπήρξαν άνθρωποι καθολικοί οι οποίοι είπαν θα γίνεις μουσουλμάνος, αλλιώς θα σε καριδώσουμε, θα σου κόψουμε το κεφάλι και επέλεξαν να παραμείνουν χριστιανοί και πήραν το στέφανο. Δεν ξέρω αν υπήρχαν τέτοιοι, πάντως εγώ ξέρω, γνωρίζω ότι δεν έχουμε αγίους μέσα στην παπική εκκλησία μετά το σχίσμα. Και μάλιστα γνωρίζουμε ότι και οι Προτεστάντες φύγανε από την παπική εκκλησία διότι υπήρχε αυτό το θέμα. Διότι είχε εκοσμικευτεί τελείως η παπική εκκλησία, η δυτική εκκλησία κοσμικεύτηκε. Δεν πρέσβευε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και αποσχιστήκανε από την παπική εκκλησία. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την κάρτα του πολίτη. Μιας και πλέον και από τα επίσημα χείλη της κυβέρνησης δια του Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ναι. Από το 17 οι ταυτότητες των Ελλήνων θα έχουν τσιπ. Το τσιπ, ναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ναι.